Είμαι ο Παυλίτο και έρχομαι εδώ πέρα για να μάθω στους αγοραστές πώς χορεύουν στο ταψί. Σας φέρνω ένα φωτιστικό, ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο εγώ ονομάζω Φίνικα, γιατί έτσι μοιάζει. Il cielo è grande sopra la città, e tutto abbraccia come il mare. Torna il sole sopra la città. Παύλο μου, σε υποδέχομαι στο Castle Trust. Καλέ, πού είναι ο Παύλος. Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ μιλάω και λέω ήρθε, δεν ήρθε. Τι κάνετε. Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Από πού μας έρχεστε. Από τα Εξάρχεια. Από τα Εξάρχεια, εδώ τριγύρω. Να σου πω κάτι και καταγωγή. Καταγωγή του μπαμπά από Τρίπολη, μαμά από Σουδάν. Εγώ γεννήθηκα εδώ. Πάντως να σου πω, Τρίπολη, Σουδάν, εδώ, κιτρινόχρυσο ρολόι, πορτοκαλό. Πορτοκαλοκίτρινο ζαχαρένιο, ναι. Ξεπέρασε και τη μυραράκι. Το πορτοκαλοκίτρινο ζαχαρένιο μου δεν ήταν επιδευμένο για να κεντρήσω το ενδιαφέρον της Δέσποινας. Είναι τα χρώματα τα οποία φοράω καθημερινά. Έχεις κάποια σχέση με την τέχνη? Είμαι φωτογράφος, είμαι χορευτής, είμαι εικονολήπτης, είμαι DJ. Να σου πω, δεν θα μπορούσε να μην έχεις κάποια σχέση με όλα αυτά, το αντιλήφθηκα. Προφανώς. Χορευτής όμως, τι χορεύεις? Χορεύω Λάτιν. Λάτιν? Πού μπορώ να έρθω να χορέψω μαζί σου, αλλά που πρώτα μου κάνεις μια μικρή εκπαίδευση. Okay. Ωραία. Περιμένω πρόσκληση από τη Δέσποινα. Πληροφορίες μου λένε ότι έχεις κάποιο παρατσούκλι. Αληθεύει? Ναι, αληθεύει. Πώς σε φωνάζουν? Παυλίτο. Γιατί? Γιατί, διότι ήταν μια κουβανή τραγουδίστρια. Μάλιστα. Η οποία τραγουδούσε στα μαγαζιά. Μάλιστα. Και επειδή ήμουν ο μόνος που τη χόρευα. Μάλιστα. Με το που έμπαινα μέσα φώναζε «Α, Παυλίτο, Παυλίτο, Παυλίτο». Και τώρα όλος ο περίγυρός σου λέει «Παυλίτο, Παυλίτο, Παυλίτο». Ακόμα και η επαγγελματική μου κάρτα είναι Παυλίτο. Παυλίτο. Επομένως, αυτή τη στιγμή Παυλίτο μου. Πώς απέκτησες αυτό το αντικείμενο και τι είναι? Λοιπόν, κάποια στιγμή ήταν κάποια Βρετανίδα, η οποία, αρχιτέκτον, η οποία ήθελε να μάθει χορό. Ξεκινήσαμε, της έκανα μαθήματα όπως καλή ώρα στο γραφείο της, το είχε εκεί, το ερωτεύτηκα και την έψησα και μου το πούλησε. Θέλω λοιπόν τώρα να μου πεις, πέρασε το μοιραράκι ο τεστ, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι γυαλί, δεν είναι κρύσταλλο, είναι επώνυμο το αντικείμενο. Ναι. Ποιανού οίκου? Είναι, ο οίκος λέγεται Λούσε ή Λούσε, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Λούτσε. Λούτσε, okay. Είναι ιταλικός, είναι δεκαετία νομίζω 80-70. Ιταλικό λοιπόν, ιταλικό. Δεκαετίας 80. Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο από τον εκτιμητή μας. Τον ξέρεις το Θάνο? Τον ξέρω το Θάνο. Θάνο μου, σε ακούμε. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα φωτιστικό το οποίο έχει δύο δυνατά ονόματα. Έχει την εταιρεία που τα κατασκευάζει από το 1965 μέχρι και σήμερα. Υπάρχει αυτό, εάν κάποιος θέλει να το βρει. Είναι η εταιρεία Λούτσε, Μαρτινέλη Λούτσε. Και πρόσεξε, δεν είναι τύπου, ούτε αποδίδεται. Έχει αυτοκόλλητο, στο πίσω μέρος όπου συνδέεται το καλώδιο, υπάρχει η επωνυμία. Άρα είναι αυθεντικό. Okay. Η λάμπα αυτή δεν είναι μια απλή λάμπα, έχει και ένα όνομα και λέγεται Πιπιστρέλο. 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 Είναι ένα είδος νυχτερίδας από όπου παίρνει και το όνομά της. Στα ιταλικά σημαίνει νυχτερίδα. Που το πάνω μέρος ουσιαστικά προσωμιάζει τα φτερά της νυχτερίδας. Να σου πω για κάτι ακόμη. Η λάμπα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πάνω στο τραπέζι, είτε κάτω, γιατί έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Είναι ρυθμιζόμενο το ύψος. Επομένως, ή επί τραπέζια ή επί δαπέδια. Μπράβο. Και είδαμε ότι αυτό είναι plexiglass, το οποίο θυμίζει οπαλίνα, έχει δηλαδή αυτό το χρώμα για να θυμίζει οπαλίνα, δεν είναι οπαλίνα και γι' αυτό μας μεταφέρει και σε αυτή την περίοδο. Τη δεκαετία του 70-80 ήταν πάρα πολύ σύνηθες να χρησιμοποιούν τέτοια υλικά. Το κάτω μέρος είναι ανοξείδωτο όλο, ανοξείδωτο ατσάλι, χάλιβας. Λειτουργεί άψογα, πολύ όμορφο, πολλές φορές όμως παράλληλα, αλλά φαίνεται πως είναι παλιό, γιατί βγαίνει και σήμερα. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι το 2010, μας δείχνει ότι είναι 1970-1980. Όλα αυτά τα οποία είπε ο Θάνος για το αντικείμενο, εγώ δεν τα ήξερα. Και μάλιστα το όνομα του αντικειμένου αυτού που είναι το Πιπιστρέλο, μου θύμισε πολύ παλιά τα χρόνια που υπήρχε ένα κλαμπ στην Κάτω Κηφισιά που λεγόταν Πιπιστρέλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Θάνο μου, η εκτίμησή σου για το Πιπιστρέλο?
Έχεις μια πολύ γνωστή σχεδιάστρια και έχεις ένα σχέδιο το οποίο θεωρείται iconic για τον 20ο αιώνα. Η εκτίμησή μου είναι... Είναι 500 ευρώ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Τα αξίζει και μακάρι να πάρεις και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, Παυλίτο μου, είσαι πολύ τυχερός σήμερα. Βρίσκεται μέσα στους αγοραστές η αγαπημένη μας η Όλη, η οποία λατρεύει τα επώνυμα design αντικείμενα. Τα αγοράζει όλα. Επομένως, να είναι η λάμπα σου, τη λέει η Δέσποινα Μοιραράκη, καλοπούλητη. Να πας το καλό. Χάρηκα πάρα πολύ, αγαπητέ Παυλίτο, και πρόσεξε, μου έχεις τάξει. Θα με μάθεις να χορέψουμε χορό. Τι χορό, Latin. Latin, salsa. Salsa. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πας το καλό. Με τις πληροφορίες που μου έδωσε ο Θάνος, αισθάνομαι πολύ πιο δυνατός απέναντι στους αγοραστές. Το έχουμε. Ξέρετε ότι είμαι λάτρης των παραμυθιών, έτσι. Αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η άμαξα της ταχτοπούτας. Πείτε μου. Ποια? Πείτε μου. Δεν θα μπορούσε να είναι. Ρε, εσύ είσαι σοβαρή. Κάνε τα γυαλιά, παιδί μου, εσύ. Αφού είναι άμαξα, ρε, εσύ, η Άννα Μαρία. Εγώ θέλω να είναι άμαξα. Μου αρέσει η φαντασία σου. Ωραία. Και η αισιοδοξία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, περάστε. Για να δούμε. Τι μας έφερε. Καροτσέρι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πώς ονομάζεστε, αλήθεια? Με φωνάζουν Παυλίτο. Παυλίτο, με τι ασχολείστε? Ξεκίνησα το 81 να έχω μια εταιρεία courier, την οποία έκλεισα το 16. Το 91 έγινα φωτογράφος. Το 2001 ξεκίνησα το χορό το Latin. Το 2011 έγινα εικονολήπτη και DJ. Και το 2021 ξεκίνησα τεχνικός υπεύθυνος σε μια εταιρεία, την οποία σταμάτησα. Το 25 τι σκοπεύετε να κάνετε? Επειδή αλλάζετε συχνά. Κάθε δεκαετία. Ναι. 31 θα δούμε. Ωραία, λοιπόν. Να είστε γερός, να κάνετε ό,τι θέλετε. Κύριε Παυλίτο, εγώ ονειρεύτηκα ότι αυτό που έχετε φέρει είναι η άμαξα της ταχτοπούτας. Μπορούμε να το δούμε, να το αποκαλύψουμε? Ναι. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε. Σάλτσα δεν έχει και άμαξα δεν είναι, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Έχει τις καμπύλες. Εγώ μπορώ να το δω αυτό? Με συγχωρείτε, παιδιά. Αλλά... Είναι δεκαετία 70. Είναι δεκαετία 70. Έχει είναι κάποια υπογραφή. Είναι του οίκου Λούτσε και είναι σχέδιο Γκάι Αουλέντι. Εγώ τώρα, ξέρετε, το πάνω μέρος όμως τη θυμίζει την άμαξα. Συνεχίζω. Να σου πω πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, δεν έχεις, εγώ θα κάνω και κάτι μαγικό τώρα, θα το δείτε. Να κάνω κι εγώ κάτι πιο μαγικό. Τι λες, κομικό. Συνεχίζει και γίνεται καλύτερο. Γίνεται καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να γίνει και εδάφος. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και όπως ανεβοκατεβαίνει, σημαίνει ότι κάνει και διάφορες λογικές φωτός. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και να ξέρετε ότι την έχετε άσχημα όλοι όσοι είστε εκεί πέρα. Εντάξει. Απειλές, απειλές. Λοιπόν, εγώ με όλη την ψυχραιμία που με διακατέχει αυτή τη στιγμή, not, θέλω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί, γιατί ο Garland είναι εμβληματικός, αγαπημένος μου σχεδιαστής. Η εταιρεία η Λούτσα είναι πολύ γνωστή εταιρεία ιταλική φωτιστικών, που μέχρι και σήμερα έχει από τις μεγαλύτερες παραγωγές που διακινεί παγκοσμίως. Αλλά αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Αναρωτιέμαι πώς βρέθηκε στην κατοχή σας. Πριν από κάμποσα χρόνια ήταν μια Βρετανίδα αρχιτέκτων, η οποία ήθελε να μάθει χορό. Πήγαινα λοιπόν εγώ στο γραφείο να της μάθω χορό. Ναι. Το είδα, το ερωτεύτηκα, το διαπραγματεύτηκα, ξυλώθηκα και το πήρα. Το ξέρω ότι στην Ιόλη αρέσουν αυτά, το είπε κιόλας και νομίζω ότι θα είναι η τελική αγοράστρια. Παυλίτο, το ξέρετε ότι εγώ έχω αγοράσει πολλά φωτιστικά από εδώ, ε? Mm. Αλλά δεν ξέρω να χορεύω σάλτσα. Οπότε θέλω να μάθω εάν, εφόσον γίνω κάτοχος του αντικειμένου αυτού, θα έρθει και με μαθήματα σάλσα. Η δεύτερη, γιατί έχω και τη Δέσποινα. Πόσα μαθήματα πιστεύετε ότι θα χρειαστώ? Θα κάνεις πρακτική με τον άντρα σου? Όχι, με εσάς θα κάνω. Να, τον άντρα μου θα τον εντυπωσιάσω απλώς. Τουλάχιστον 10. Ελωμίδα μου, έλα κάνε μια πρακτική τώρα με μένα, γιατί λέω να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, 200 ευρώ ξεκινώ εγώ
Είπα ξεκινώ. Η Ελωμίδα έχει πράγματι αγοράσει πολλά φωτιστικά τις περασμένες σεζόν, ενώ η Όλη συλλέγει και αγαπά design αντικείμενα. Δύσκολο όμως να κάνεις προγνωστικά όταν κάτι ενδιαφέρει την Άννα Μαρία. Ένας guideline τι πάντα κάπου ταιριάζει. Λοιπόν, από εμένα αυτή τη στιγμή έχεις 350 ευρώ. Σάλσα δεν ξέρω, όμως έβλεπα πάρα πολύ dirty dancing. Και εγώ στα 350 ευρώ που είπες εσύ θα ανταπαντήσω με 400. 400 η Άννα Μαρία. Πάμε καλά. Θέλω να παρακολουθήσω την εξέλιξη και όπως ξέρεις είμαι απρόβλεπτος. Παυλίτο, προσφέρω 450 ευρώ. Πώς ακούγεται? Σπρώχτω λίγο. Θα το σπρώξεις μανία? Πώς λέγεται. Με μανία όμως, όχι. Εγώ θα περιμένω λίγο ακόμα. Εγώ σπρώχνω λίγο ακόμα και το κάνω στρογγυλά 500. Θα μείνω στο παιχνίδι για λίγο ακόμα. Βάζω 520 για να δω που θα φτάσουμε. Εμένα, εγώ το μου αρέσει να σπρώχνω. 550 ευρώ. Είπαμε να σπρώξουμε λίγο. 30-30, πάμε λίγο. Το σπρώξιμο έφτασε. Νομίζω ήρθε η ώρα για συμφωνία. Τι λες, Παυλίτο? Κάτσε ρε εσύ. Εγώ δεν μίλησα. Πάει να κλείσει τα πράγματα γρήγορα. Πόση ώρα, βρε παιδιά. 570. Ο αντίπαλος μου στη λάμπα. Οπα. Πετάχτηκα. Κορίτσια, τι να πω, να το θαυμάσω σπίτια σας. Αποχωρώ. Αποχωρεί η Όλη. Δεν το περίμενα. Ποιος θα είναι τώρα? 620. Το αφήνω στην Ελωμίδα. Και θα δω κιόλας. Θέλετε να περιμένετε την Άννα Μαρία ή θέλετε να πείτε ναι σε μένα στα 620? Πώς τα ακούτε εσείς αυτό, πώς τα ακούτε το 620? Δεν κακό. Όχι, καθόλου. Δεν κακό. Είναι κοντά στην εκτίμηση που έδωσε ο εκτιμητής μας, γιατί μην το ξεχνάμε, έχουμε και έναν εκτιμητή. Έχουμε μια απόσταση. Παυλίτο, πριν αποφασίσεις, νομίζω ότι ήρθες εδώ για να ζήσεις την έκπληξη. Και τη ζεις ήδη. Εγώ θα προσφέρω 650 ευρώ. Φρόντισα να μείνω πίσω και από την αρχή μου άρεσε πολύ. Ωραία. Έλα. Γι' αυτό και θα πάω στα 680. Θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει την αξία της. Ναι, γι' αυτό Γιώργο πρόσεχε τι κάνεις. Ήθελα να είμαι ο τελευταίος και θα πάω στα 700 ευρώ. Ιντριγκάρονται μεταξύ τους και εμένα μου αρέσει αυτό γιατί θα είναι το ποσό. Κοίτα τι μου κάνει τώρα. Παυλίτο μου, η τελευταία προσφορά στο τραπέζι είναι 700 ευρώ. Ξέρει πόσο την αγαπάω, αλλά όπως καταλαβαίνεις εδώ, έχουμε έναν υγιή ανταγωνισμό. Άμυλα λέγεται, 720 ευρώ από μένα. Το θέλει πολύ. Ελπίζω να βοήθησα με τον τρόπο μου και θα πάω πάσο. 720 ευρώ πήγε. Ήμασταν χαρούμενοι στα 650 μέχρι που ο κύριος Τσαγκαράκης τα έκανε 720. Συγχώρεσέ με γι' αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος δεν είχα πρόθεση ανταγωνιστική, μου άρεσε το αντικείμενο. Πολύ σωστά και δεν πειράζει. Μπορεί ακόμα να κάνουμε και έναν άνθρωπο ακόμα πιο χαρούμενο. Λοιπόν, αγαπητέ Παυλίτο, θα κάνω αυτή τη φορά όμως θα είναι όντως η τελευταία μου προσφορά. Περιμένω μία απάντηση. Έχουμε μία συμφωνία. Έχουμε. Άλλη μόνο. Μπράβο, φανταστικό αντικείμενο. Πραγματικά. Με γεια, Ελωμίδα. Να μάθουμε την εκτίμηση. Δεν θέλω. 500. Εντάξει, καλά είμαστε. Νιώθω δικαιωμένος. Θα ήθελα λίγο κάτι παραπάνω, αλλά είμαι πολύ καλά. Τέλεια. Εγώ περιμένω τα 10 μαθήματα, να ξέρετε. Εγώ ελπίζω να υπάρχουν και άλλες μαθήτριες Αγγλίδες από τις οποίες αγόρασες κάτι τόσο ωραίο για να μας το φέρεις εδώ ξανά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πείτε καλά λόγια για μας.